Λοιπόν, ο βασιλικός πολιτός είναι ρυθμιστής του οργανισμού. Το θέμα είναι να είναι γνήσιος. Πολλοί ασχολούνται με το βασιλικό πολιτό, πολλοί με το εμπόριο και όχι με την παραγωγή. Ο βασιλικός πολιτός πρέπει να είναι φρέσκος καταρχήν και όχι κατεψυγμένος, γιατί δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία ώστε στην κατάψυξη να συντηρείται καλύτερα και από άτομα που να έχουν κάποια θεραγιότητα. Αναλύσεις, για μένα προσωπικά ξέρω ότι έχω αναλύσεις από γεωπορικές σχολές Θεσσαλονίκης και από τη Γερμανία χωρίς αντιβιωτικά, προσέχω, έχω ένα προϊόν για πραγματικά όσα πειράματα έχουν γίνει, για το δικό μου ισχύουν και το 94 μπήκα στα φαρμακεία της Κρήτης, γνωστός επώνυμος για την Κρήτη. Οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι, παίρνουν αυτό που περιμένουν. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για τους συναδέλφους ή τις εταιρείες που μπορούν να πουλάνε κάποια σκευάσματα. Οι καταναλωτές πρέπει να προσέχουν πριν να αγοράσουν. Πριν να αγοράσουν, δεν μπορώ να πω ότι για εμπιστοσύνη φιλικών ατόμων ούτε τίποτα. Το θέμα είναι αυτό που μπορώ να κάνω εγώ, αυτό που κάνω εδώ πέρα. Να δουν τη γεύση, ποιος είναι ο γνήσιος, έντονη γεύση. Όχι όμως πολύ δυνατή, γιατί πάλι κάποιοι σκέφτονται πολλούς τρόπους για να το κάνουν έντονη, καυτική τη γεύση. Έχει μια ιδιαίτερη γεύση. Όλοι οι βασιλικοί πολίτες του κόσμου, όταν εφόσον είναι γνήσιοι, έχουν μια ξεχωριστή γεύση. Ας δοκιμάσουν να ξέρουν τουλάχιστον μια φορά ποιος είναι ο γνήσιος. Και από εκεί και πέρα θα ξέρουν αν αγοράζουν από οποιοδήποτε, αν είναι γνήσιος ή όχι. Η μεγάλη κατανάλωση του βασιλικού πολιτού μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στον οργανισμό. Του γνήσιου βασιλικού πολιτού όχι. Τι γίνεται, υπάρχει καταρχήν η άμυνα η δικιά μας. Δεν μπορούμε να φάμε όσο θέλουμε. Το κουταλάκι του μισού γραμμαρίου δεν μπορεί να απορροφηθεί από τον οργανισμό μας. Είναι υπογλώσσια, παραπορφώνεται από τα γεία που έχουμε στη γλώσσα μας και από εκεί στο κυκλοφορικό μας. Αν βάλουμε ένα γραμμάριο, δεν μπορεί να τα απορροφήσει, θα πάει στο στομάχι μας, άρα δεν παίρνουμε τίποτα. Δυστυχώς έχουν γίνει έρευνες στα σκευάσματα που κυκλοφορούν και έχουν βρει αρκετές αναπιθύμητες ενέργειες επικίνδυνες για τον οργανισμό. Πράγμα που αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν υπάρχει τακτοποίηση, ο καθένας μπορεί να πουλάει ανεξέλεγκτα αυτό που νομίζει ότι μπορεί να πουλήσει. Πάνε μέτρων άριστα. Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Στο γνήσιο δεν έχουμε. Ένα κουταλάκι καθημερινά για όλο τον χρόνο δεν μας είναι διαθέσιμος. Και προσωπικό παράδειγμα, ο πατέρας μου 89 χρόνια σήμερα τρώει κάθε μέρα. Θα τα εκατοστήσω. Και εσείς. Ό,τι θέλει ο Θεός. Ευχαριστούμε πολύ.